Ξεκινάμε με το κορίτσι εκείνο, το οποίο δύο μέρες συνεχόμενες, δηλαδή τις δύο μέρες που έχουν περάσει σε αυτή την 8η σεζόν, έχει φτάσει πραγματικά στο παρατσάκ στο να είναι νικήτρια. Αλλά δεν είναι. Τη μία φορά έχασε για 0,1, την άλλη φορά έχασε για 0,4. Είναι η Ιωάννα Μπαράκη και μπορεί αυτή να είναι η τυχερή της μέρα, που να ξέρει κανένας. Χρόνια πολλά, Ιωάννα! Που σε βλέπω έτσι, λίγο που άκουσα και το τραγούδι, πιστεύω ότι στα Γενιτσά υπάρχει καταπληκτική δίσκο στην οποία πρέπει και να πάω. Όχι. Ωραία. Έξω έπεσα. Ώρα να την κάνουμε, λοιπόν. Τι? Ώρα να την κάνουμε. Ώρα να κάνουμε μία δίσκο στα Γενιτσά. Λείπει. Για πες που πηγαίνεις. Λοιπόν, είμαι σε beach bar από σχετικά νωρίς, μαζί με τις φίλες μου. Είναι η μέρα του γενεθλίου μου, οπότε είπαμε να το πάρουμε σερί. Mm-hmm. Και το απόγευμα έχει στη μουσική σκηνή στο πάνω μέρος του beach bar, με τραπέζια, καναπέδες. Αυτό που είναι, σαν τη Χαλκιδικούλα δεν έχει. Έτσι. Έτσι. Με γαρίφαλα. Α, έχει και γαρίφαλα. Έχουν γαρίφαλα. Α, να το προσδιορίσω στο πρώτο πόδι αυτό. Και λες να πάρεις και σήμερα την πρώτη θέση. Πα, να θα δούμε. Έχω κάνει και έχω κάνει κράτς με τις φίλες μου για να γιορτάσουμε. Πέρα, μόλις. Ωραία. Τα κορίτσια τώρα έχουν κάνει κράτς στις καρέκλες αυτές εδώ και θα πρέπει και να βαθμολογήσουν. Παρακαλώ. Υπάρχει στήριξη, Ιωάννα. Ναι. Τους άρεσε πάρα πολύ που πήγες στη Χαλκιδική. Ήθελανε όλοι να είναι σε αυτό το beach bar μαζί σου, από ό,τι καταλαβαίνω. Όλοι εκτός από την Ναταλία. Το χρόνο στα γενέθλιά μου. Η Ναταλία δεν θέλει να πάει στη Χαλκιδική μαζί σου. Γιατί? Θέλω πολύ να πάω. Είμαι σίγουρη. Το φόρεμα μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι εξαιρετικό, είναι πολύ εντυπωσιακό. Αλλά υπάρχει πάντα το αλλά τώρα. Θάλασσα... Δεν είναι και πολύ όμορφη. Ορίστε. Δεν είπες ότι είναι και πολύ όμορφη. Εκεί πάει το αλλά ακόμα κάτι περισσότερο. Αυτό είναι το πρώτο. Α, ναι. Ναι, είναι πάρα πολύ όμορφη. Το φόρεμα είναι εντυπωσιακό, εξαιρετικό, λαμπερό. Και αυτό θάλασσα τα κοσμήματα μου φαίνονται πολύ υπερβολικά για το φόρεμα αυτό. Επειδή είναι από μόνο του πολύ ωραίο, δηλαδή. Τραβάει την προσοχή, τραβάει τα βλέμματα. Εσένα σου κάθεται πολύ ωραία, είναι πολύ λαμπερό. Και τα κοσμήματα μου φαίνονται υπερβολικά λιγάκι, και στα χέρια και πάνω στο λαιμό σου. Ναι, κοίταξε, αυτό είναι το στυλ μου, η αλήθεια είναι. Μ' αρέσουν τα πολλά κοσμήματα. Μ' αρέσει αυτό το πιο φορτωμένο. Μετά αναφερούσα κοσμήματα και φουλάρι, που ίσως το έκανα στη φυσιολογική μου ζωή. Φαντάζομαι ότι δεν θα έβαζα το φουλάρι, τα κοσμήματα θα τα έβαζα πάλι. Θα ήταν απλά ένα φόρεμα. Οπότε δίνω και αυτή την πρόταση ότι... Ναι, αλλά είναι ένα πολύ εντυπωσιακό φόρεμα. Δεν είναι απλά ένα φόρεμα. Ναι, αλλά παραμένει ένα φόρεμα, να φέρνα μόνο το φόρεμα. Είναι ένα φόρεμα. Οκ. Okay. Εντάξει. Με τα τέλεια μαθηματικά που γνωρίζω, μπορώ να σου πω με βεβαιότητα ότι ο μέσος όρος σου είναι 3. Κάτι βλέπω. Μόνο μέχρι εδώ μπορώ να πω. Αν ήταν διαφορετική η ποσόστοση, δεν θα ήξερα. Τώρα όμως ξέρω ότι είναι 3 και σου εύχομαι καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ.